Σπύρος Πανόπουλος, ο άνθρωπος των ρεκόρ. Ο άνθρωπος που τον γνωρίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλος ο πλανήτης. Τον ξέρετε, ο Σπύρο είναι αυτός ο οποίος μας κάνει περήφανους. Γιατί, πρώτα απ' όλα, πετυχαίνει παγκόσμια ρεκόρ με αυτό εδώ το αυτοκίνητο, σε αγώνες dragster. Σωστά? Έτσι είναι. Δεύτερο, είναι αυτός ο οποίος μας ετοιμάζει το ελληνικό υπεραυτοκίνητο. Σε λίγο καιρό θα το έχουμε. Είναι έτσι? Και πολλά άλλα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για Mitsubishi Evo, Σπύρο Πανόπουλο και κάτι που ετοιμάζει. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πόσα παγκόσμια ρεκόρ έχεις πετύχει σε αγώνες dragster? Τρία. Άρα τώρα πάμε για ακόμα ένα. Τέταρτο. 17, 18, 19. 21. Και 21. 21, γιατί έχουμε και πανδημία, έχουμε COVID-19. Άρα, με Mitsubishi Evo, να υποθέσω. Σωστά? Ναι. Σπύρο, ποια πίστα ετοιμάζεσαι να επισκεφτείς για να κυματίσει γαλανόλευκη και πάλι ψηλά? Θα πάμε Αμερική, στην πίστα που είναι στο Ορλάντο. COVID-19, πανδημία, πότε, όταν θα περάσουν όλα αυτά? Ναι. Ωραία. Mitsubishi Evo, τι καινούριο έχεις ετοιμάσει στο αυτοκίνητο? Έχουμε φτιάξει το μοτέρ διαφορετικό. Έχουμε βάλει μπιέλες από ανθρακονήματα, εκτυπωμένες. Καινούργια πιστόνια από τιτάνιο, εκτυπωμένα. Και λίγο πιο μεγάλη τουρμπίνα. Αυτό το λίγο πιο μεγάλη τουρμπίνα με σένα είναι λίγο περίεργο. Τι εννοείς? Αρκετά μεγάλη. Είναι πάει 3.000 άλογα αυτή τώρα. 3.000 άλογα. Ωραία. Να το δούμε λίγο. Ναι. Ελάτε εδώ τώρα να δούμε και μοτέρ. Σε τι φάση βρίσκεσαι τώρα? Είναι σε φάση δοκιμών. Mm-hmm. Δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Μια εισαγωγή από ανθρακονήματα που δεν έχουμε τελειώσει. Δοκιμάσαμε τις μπέλες από ανθρακονήματα ήδη. Και θέλουμε να πάμε το μοτέρ μέχρι 14.000 στροφές. Όλα αυτά τα εξαρτήματα τα οποία μας λες φτιάχνονται στην Ελλάδα? Ναι, τα φτιάχνουμε εμείς όλα. Ναι. Ό,τι βλέπουμε εδώ. Ναι. Πόσα πράγματα είναι ελληνικά? Θα έλεγα σχεδόν όλα. Σε τι ποσοστό? 80-90%. Καταλάβατε. 80-90% από αυτό εδώ το μοτέρ φτιάχνονται στην Ελλάδα. Σε εκτυπωτές 3D. Τα πιο πολλά, ναι. Και μπορεί κάποιος, ακόμα και για το αυτοκίνητό του, για το αγωνιστικό του, να τα αγοράσει, να τα τοποθετήσει πάνω? Μπορεί, ναι. Μας παραγγείλει ό,τι θέλει και το φτιάχνουμε. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ. Ναι. Ακούγεται καλά? Κάτι καλά, ναι. Θα ακούγεται καλύτερα? Μάλλον, ναι. Δεν το βάζεις λίγο μπροστά? Δεν το βάλω, ναι. Τι βενζίνη καίει? Αγωνιστική. Πόσα οκτάνια? 120. Και κάτι άλλο θα σε ρωτήσω. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε μία μέτρηση κατανάλωσης. Ναι. Τι κατανάλωση έχει? Σε 400 μέτρα έχει γύρω στα 10 λίτρα. Το κόστος αυτής της βενζίνης? Το κόστος είναι 200 ευρώ τα 20 λίτρα. 100 ευρώ δηλαδή για να κάνεις... 100 ευρώ για το πέρασμα, ναι. Ωραία. Άρα, με Σπύρο Πανόπουλο, Αμερική, 2021... Νέο ρεκόρ. Νομίζω ότι σίγουρα θα το πετύχει ο Σπύρος. Το τελευταίο που πέτυχες ήταν με πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Ναι. Φανταστείτε. Με πρόβλημα και ρεκόρ. Χωρίς πρόβλημα. Καινούργιο ρεκόρ. Δώσε έτσι ένα στόχο. Δώσε έναν αριθμό. Πού θα φτάσουμε? Λέμε να μπούμε στα εξάρια, 6-9. 6-9. Με ελληνική σημαία, έτσι. Με ελληνική σημαία. 6-9. Και Σπύρο Πανόπουλο. Και πολύ κάπνα. Καίει. Ρουφάει λίγο. We'll be right back.
πάντα λίγο. Σπυρό, τώρα αυτό αν ήταν diesel, πόσο καπνό θα βγάζε? Πιο λίγο. Πιο λίγο. Σπύρος τώρα θέλει να μας κάνει περήφανος για ακόμα μία φορά. Αλλά Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι αγαπάς πολύ την Ελλάδα και γενικότερα όλο το ελληνικό στοιχείο. Έχεις κάνει ένα post, θα έλεγα, το hypercar για να πας για παγκόσμιο ρεκόρ. Εντάξει, δεν έχουμε αφήσει τελείως τη δουλειά το άλλο. Συνεχίζουμε με κάτι. Για hypercar μετά, έτσι. Hypercar, ναι. Άρα, ρεκόρ και hypercar. Ετοιμάζει και τίποτα άλλο? Όλα τα περιμένω από σένα. Γελάει, παιδιά, γελάει. Κάτι ετοιμάζει αυτός. Μας θα ετοιμάζει τίποτα άλλο. Ετοιμάζει τίποτα άλλο. Ετοιμάζουμε αυτοκίνητο. Μας τρέλανε πάλι.